ιδιοκτήτες καταστημάτων εστίασης κάνουν πορεία στη Ρήγα Φεραίου. Βρίσκουν μαγαζιά ανοιχτά. Συνάδελφοί τους τους αποδοκιμάζουν. Φωνάζουν συνθήματα εναντίον τους γιατί δεν έκλεισαν και όπως είπαν προτίμησαν τα λεφτά. Η συγκέντρωση έγινε στην πλατεία Γεωργίου στις 11 το πρωί με συμμετοχή εκατοντάδων μελών του ΣΚΙΑΝΑ, της εστίασης και αναψυχής. Διαμαρτυρήθηκαν για τα μέτρα της κυβέρνησης και το πρόστιμο των 5.000 ευρώ που επιβάλλεται σε ένα κατάστημα αν οι ενεκτικές αρχές εντοπίσουν έστω και έναν ανεμβολίαστο. Πάντα τα νέα μέτρα που βγαίνουν περιλαμβάνουν την εστίαση. Δεν προλαβαίνουμε να φτιάξουμε τα μαγαζιά μας σύμφωνα με τα νέα μέτρα. Πολλοί συνάδελφοι με την κατάσταση που υπήρχε στους εσωτερικούς χώρους επένδυσαν στους εξωτερικούς. Τώρα έρχονται και οι εξωτερικοί χώροι να αλλάξει το καθεστώς και να πρέπει να είναι είτε πλήρως εμβολιασμένοι είτε rapid test. Παράλληλα, ο έλεγχος πέφτει σε εμάς, το πρόστιμο είναι δυσβάσταχο και από τις πρώτες μέρες που είδαμε είναι δύσκολο να εφαρμοστούν, είναι σχεδόν ανεφάρμοστο. Ζητάμε να εκλογικευτούν και να μπορούμε να λειτουργήσουμε κι εμείς και να είναι τα μαγαζιά μας σύνομα όπως θέλουμε και να τηρούν τα πρωτόκολλα υγιεινής και προστασίας κατά του COVID. Με βάση αυτά τα οποία, τα δεδομένα της σημερινής κατάστασης, να κρατήσουμε όλες τις επιχειρήσεις μας ανοιχτές. Κάθε μέρα που περνάει είναι όλο και πιο δύσκολο να μπορέσουμε να απαντήσουμε στις προκλήσεις του σήμερα. Το ρεύμα έχει ανέβει, οι πρώτες ύλες έχουν ανέβει. Όλα έχουν ανέβει και όμως η πελατεία μειώνεται. Μειώνεται γιατί συνεχώς με τα μέτρα τα οποία παίρνει η κυβέρνηση μας καθιστά αδύνατο να λειτουργήσουμε και στους προάβλους χώρους αλλά και στους εσωτερικούς. Αντί να προσέχουμε και να προσπαθούμε να βελτιώσουμε τις παροχές μας στους πελάτες, εμείς κάνουμε το ρόλο του πλέον του τροχονόμου και ελέγχουμε τους πελάτες αν έχουν τα υγειονομικές και τις υγειονομικές συνθήκες για να μπορέσουν να μπουν μέσα στους χώρους μας. Νομίζω ότι χρειάζονται και νέες αποφάσεις για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε. Θέλουμε την κυβέρνηση δίπλα μας. Οι συνάδελφοι σήμερα έδειξαν πραγματικά ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Ελπίζω να μας ακούσουν και να πάνε όλα καλύτερα. Αρκετοί πάντως δεν συμμετείχαν στην κινητοποίηση. Άνοιξαν τα μαγαζιά τους και αυτό προκάλεσε τη μήνυ των υπολείπων.